Η καρδιακιακή νόσος εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως παρά τις σημαντικές θεραπευτικές και επεμβατικές εξελίξεις των τελευταίων χρόνων. Δεν υπάρχουν τάσεις για βελτίωση δυστυχώς, ωστόσο αναπτύσσονται συνεχώς νέοι μέθοδοι αντιμετώπισης, νέα φάρμακα. Προχωράμε σήμερα σε διορθώσεις βαλβίδων χωρίς χειρουργείο, όπως είναι η αορτική βαλβίδα, και σύντομα θα προχωρήσουμε και στην διόρθωση της μητροειδούς εδώ στο Ηράκλειο. Τα εμφράγματα στο νησί μας αγγίζουν τα 250 το χρόνο, όπως ανέφεραν οι ειδικοί, στο πλαίσιο του τριήμερου καρδιολογικού συνεδρίου που διοργανώνει η καρδιολογική κλινική του Παγνή με τη συμμετοχή εκατοντάδων επιστημόνων. Γενικά οι εκδηλώσεις της Στεφανίας νόσου σε μεγάλες ηλικίες έχουν φτάσει τα διεθνή στάνταρ το 10-20% και έχουμε ενδείξεις και περιστατικά τα οποία η Στεφανία νόσου εκδηλώνεται από πιο μικρές ηλικίες. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες μελέτες που έχουν αυξηθεί και η Στεφανία νόσος και η καρδιακή ανεπάρκεια αλλά και γενικώς η καρδιοπάθεις. Αυτά οφείλονται κυρίως τόσο στο ότι οι ασθενείς αυτοί που είχαν τα προβλήματά τους δεν πήγαιναν συχνά σε γιατρούς τον καιρό της πανδημίας και βέβαια σε όλα τα άλλα και ψυχολογικά και σωματικά προβλήματα που συσσωρεύονται εκείνη την περίοδο και επιδεινώνουν με τη σειρά τους και τα καρδιολογικά προβλήματα. Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία και για τη Στεφανία νόσο στο νησί μας, καθώς παρουσιάζει αυξητική τάση, όπως σημείωσε ο Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής του Παγνή, Γιώργος Κοχιαδάκης. Για να μιλήσουμε για την Κρήτη, από πλευράς Στεφανίας νόσου, τα τελευταία χρόνια έχει έρθει περίπου στο ίδιο επίπεδο με το διεθνές. Στο επίκεντρο του συνεδρίου βρέθηκαν οι διαγνωστικές και θεραπευτικές εξελίξεις στην καρδιολογία, με τους ειδικούς να στέλνουν τα δικά τους μηνύματα προς τους πολίτες. Πρέπει να ρυθμίζουμε όλους τους προδιαθετικούς παράγοντες που έχουμε για τη μη ανάπτυξη Στεφανίας νόσου, όπως ζάχαρο, διακοπή καπνίσματος, περπάτημα, αποφυγή παχυσαρκίας, ρύθμιση χοληστερίνης. Θεωρώ όμως ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Υπάρχει ένας καλύτερος έλεγχος πάνω στους προδιαθετικούς παράγοντες από ό,τι υπήρχε παλιότερα. Τα καινούργια επιτεύγματα στην καρδιολογία είναι η διόρθωση βαλβιδοπαθειών με μπαλονάκι, διαδερμικά, όχι πια με την κλασική εγχείρηση. Μάλιστα, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ηράκλειο είναι από τα λίγα κέντρα στην Ελλάδα που έχουν τη δυνατότητα και είναι και διαπιστευμένα για να κάνουν αυτές τις επεμβάσεις.